Επίσημη πρώτη λοιπόν αύριο του χειμώνα. Για ποιο λόγο, καθώς. Γιατί ξεκινάει το χειμερινό ηλιοστάσιο. Στο μεταξύ, εμείς βλέπουμε εικόνα από το διάστημα, γιατί η συζήτηση που θα αναπτύξουμε τον κύριο Λιχούδη έχει να κάνει έτσι. Η Θεοδώρα μας πάει στο διάστημα γενικά. Με ιδιαίτερες εικόνες όπως αυτές που βλέπουμε. Ναι. Τώρα πού είμαστε, κάπου είμαστε. Στο διάστημα. Τι ναι, αλλά σε πιο συγκεκριμένο σημείο βλέπω πολλές μοίρες, χιλιόμετρα, ώρες, δορυφόρους. Εντυπωσιακό. Το να γνωρίζει βέβαια και κάποιος να μας το αναλύσει ακριβώς θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πάμε στον αγαπημένο μας Αλέξανδρο Λιχούδη, το μέλος της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να μας βάλει στο κλίμα και να μας πει για ποιο λόγο αύριο λέμε ότι μπαίνουμε και επίσημα στο χειμώνα. Τι αλλάζει? Θα αντιληφθούμε κάτι διαφορετικό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Όπως είπατε σωστά, αύριο αρχίζει ο χειμώνας από αστρονομικής απόψεως, γιατί το κρύο το έχουμε νιώσει ήδη να έρχεται. Σωστά. Και αυτό διότι αύριο είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή, αύριο ο ήλιος, τον οποίο τον έχουμε παρατηρήσει τους τελευταίους μήνες, να εμφανίζεται όλο και λιγότερο στον ουρανό, να είναι όλο και πιο χαμηλά, θα είναι στο πιο χαμηλό σημείο και θα τον δούμε για το λιγότερο χρόνο. Θα έχουμε δηλαδή τη πιο σύντομη μέρα του χρόνου για το 2022. Αυτό έχει να κάνει με την Ελλάδα περισσότερο ή και με άλλες περιοχές? Δηλαδή το φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο σε κάποιες άλλες περιοχές? Ισχύει για όλο το βόρειο ημισφαίριο. Σωστά. Στο νότιο ημισφαίριο αντίστοιχα θα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αλλά για την Ελλάδα και όλο το βόρειο ημισφαίριο είναι η μικρότερη μέρα του χρόνου. Και καθώς ο ήλιος τόσο καιρό μας κρύβεται και θα συνεχίσει, παρόλο που θα μεγαλώνει η μέρα από μεθαύριο, θα συνεχίσει να κρύβεται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην θερμαινόμαστε και τόσο πολύ εμείς εδώ στο βόρειο ημισφαίριο. Θα ζούμε το φθινόπωρο και τώρα τον χειμώνα, ο οποίος θα γίνει και πιο κρύος. Ναι. Μέχρι να έρθει η αρινή ησημερία τον Απρίλιο, περίπου στις 20-21 Απριλίου, που θα έχουμε πάλι ίσο χρόνο μέρας και νύχτας. Αλέξανδρε, για να καταλάβουμε, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Από αύριο και μετά θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μικραίνει ή να μεγαλώνει η μέρα μέχρι και τον Απρίλιο που θα έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο? Από αύριο το βράδυ για την ακρίβεια, οι μέρες θα γίνονται σιγά σιγά πιο μεγάλες. Πιο μεγάλες. Δηλαδή δεν θα υπάρχει από μέρα σε μέρα κάποια μεγάλη τεράστια διαφορά, αλλά σιγά σιγά θα παρατηρήσουμε ότι οι μέρες μεγαλώνουν. Ο ήλιος αναδέλει πιο νωρίς, σε δει πιο αργά, θα τον βλέπουμε να φτάνει και πιο ψηλά στον ουρανό. Θα το καταλάβουμε αυτό και από τις σκιές που τώρα έχουμε συνηθίσει να είναι μεγάλες οι σκιές, ακόμα και το μεσημέρι, σιγά σιγά θα είναι πιο μικρές. Για σας, τα μέλη της αστρονομικής ομάδας, η αυριανή μέρα σηματοδοτεί κάτι? Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να παρατηρήσετε? Για την αυριανή μέρα συγκεκριμένα, όχι ιδιαίτερα, αλλά γενικότερα αυτές οι μέρες κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο μας δίνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό, γιατί έχουμε περισσότερη ώρα νύχτας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα, ας πούμε, αν ανοιχτώνει από τις 5-6 ώρα, κάποιος αστρονόμος μπορεί να αρχίσει να κάνει τις παρατηρήσεις από αργά το απόγευμα, ενώ το καλοκαίρι θα έπρεπε να περιμένουμε αργά το βράδυ. Υπάρχει περισσότερος χρόνος να δουλέψουμε, αλλά βεβαίως η κακοκαιρία τα αντισταθμίζει λίγο, γιατί δεν έχουμε πάντα αυτά τις ωραίες ξαστεριές του καλοκαιριού. Εγώ να πω βέβαια ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο δεν συμβαίνει πια στις 25 Δεκεμβρίου, όπως στην εποχή του Χριστού, αλλά και νωρίτερα. Επειδή έχει αντικατασταθεί το παλαιότερο Ιουλιανό ημερολόγιο, βέβαια, από το Γρηγοριανό, σωστά? Πράγματι, πολύ σωστά. Παρόλο που πάνω κάτω από τον περσινό χρόνο στον επόμενο χρόνο βλέπουμε τα ηλιοστάσια και τις ημερίες να είναι τις ίδιες μέρες ή το πολύ με μία μέρα διαφορά, μέσα στα χρόνια αυτό αλλάζει. Και φυσικά δεν είναι και τυχαίο ότι τα Χριστούγεννα είναι τόσο κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Καλό χειμώνα να πούμε, κύριε Λιχούδη. Καλό χειμώνα για αύριο. Αν και θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά, το μόνο σίγουρο, πολλές οι αφορμές. Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για κάθε αφορμή, να τις απολαύσουμε.
Να είστε καλά. Καλό χειμώνα και σε εσάς. Να είστε καλά, να είστε καλά.